Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, και ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο μας με την άσκηση 8, η οποία, παιδιά, μας έχει δώσει ένα, όπως το λέμε, κυκλικό διάγραμμα. Αυτό, παιδιά, είναι χωρισμένο σε κάποια κομματάκια. Λέει, μία οικογένεια έχει έσοδα το μήνα 1.200 ευρώ. Από αυτά το 10% το βάζει στην άκρη, τα αποταμιεύει έτσι και τα υπόλοιπα τα ξοδεύει. Το 30% των εσόδων σε ενίκιο, 32% σε διατροφή, 18% σε σπουδές, 7% για βιβλία, 3% σε... Εδώ πέρα τι λέει, σε άλλες δραστηριότητες, τι είναι αυτό, είναι σε αυτοκίνητο και 10% για διασκεδάση. Στο αλφα ερώτημα λέει να υπολογίσει πόσα χρήματα ξοδεύει η οικογένεια για κάθε κατηγορία δαπάνων. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα, να δούμε τι χρήματα της μένουν. Από τα 1.200 λέει, αποταμεύει το 10%. 10%, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι αν είχε 100 ευρώ στην τσέπη, θα αποταμείευε τα 10. Αυτό σημαίνει 10%. Αλλά στην τσέπη δεν έχει 100, έχει 1.200. Άρα, αν έχει 1.200 ευρώ, πώς αποταμείευε? Και εδώ, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε χίαστη για να δούμε πόσα αποταμιεύει. Υπάρχει όμως, παιδιά, και ένας πιο γρήγορος τρόπος που μας οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, λέει, αποταμιεύει, αποταμίευσε έτσι, το 10% των εσόδων. Δηλαδή, 10% σημαίνει το 10% των εσόδων. Δηλαδή, 10% φορές πια τα έσοδα που είναι 1.200. Όταν βλέπετε, παιδιά, σε άσκηση κλασμάτων ή ποσοστών να έχει ένα ποσοστό ή ένα κλάσμα και δίπλα να λέει τον, του, της, έτσι, αυτό, παιδιά, παραπέμπει σε πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός, παιδιά, που θα κάναμε το πάλι οπότε, αν κάναμε χιαστή. Εντάξει. Άρα, άμα κάνεις την πράξη εδώ πέρα, 10% λέει, 10 εκατοστά επί 1.200, πρώτα απ' όλα, παιδιά, τα δύο μηδενικά πάνω και κάτω απλοποιούνται. Λοιπόν, παιδιά, άρα αυτά τα χρήματα μπαίνουν στην άκρη, 12 επί 10, 120. Άρα, πόσα ξοδεύει η οικογένεια? Λοιπόν, από τα 1.200, όχι πόσα ξοδεύει, πόσα μάλλον είναι διαθέσιμα για ξόδεμα, από τα 1.200, άμα βγάλουμε τα 120 που τα βάζει στην άκρη, άρα αυτά που έχει για ξόδεμα είναι 1.080 ευρώ. Αυτά, παιδιά, είναι τα χρήματα που ξοδεύει. Να το, αυτά είναι. Από αυτά τα 1.080, άλλα χρήματα πάνε σε ενίκιο, άλλα σε διατροφή, άλλα σε σπουδές, άλλα σε αυτοκίνητο, άλλα σε αυλία και άλλα σε διασκέδαση. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, να απαντήσουμε τώρα στο πρώτο ερώτημα, έτσι, πόσα χρήματα ξοδεύει για κάθε κατηγορία δαπάνων. Πρώτα απ' όλα, πριν να δούμε πόσα ξοδεύει για ενίκιο. Ξοδεύει το 30%. Άρα, 30% από αυτά τα 1.080. Άρα, άμα κάνουμε 30%, δηλαδή 30 εκατοστά επί τα 1.080 που είναι όλο το ποσό που είναι διαθέσιμο για ξόδεμα. Πρώτα απ' όλα εδώ, παιδάκια, μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις. Δηλαδή τα δύο μηδενικά που είναι εδώ και τα δύο μηδενικά και εδώ μπορούν να απλοποιηθούν. Και τελικά έχουμε 3 επί 108. Άρα 324 ευρώ ξοδεύει για ενίκιο. Πάμε για διατροφή τώρα. Διατροφή. Για διατροφή, παιδάκια, να δούμε πόσο ξοδεύει. Ξοδεύει, λέει, το 32%. Άρα, άμα κάνεις 32 εκατοστά επί 1.080, εντάξει, εδώ, παιδιά, μπορούμε να απλοποιήσουμε ένα μηδενικό πάνω και ένα κάτω. Οπότε, άμα κάνεις την πράξη 32 επί 108, μας κάνει πόσο? 3.456. Αν αυτό το διαιρέσεις με το 10, άρα είναι 345,6 ευρώ. Εντάξει, αυτά είναι, παιδιά, τα χρήματα που ξοδεύει για διατροφή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Έχουμε να κάνουμε με σπουδές. Για να δούμε πόσα χρήματα ξοδεύει για σπουδές. Για σπουδές ξοδεύει, λέει, το 18%. Άρα, άμα κάνουμε την πράξη 18 εκατοστά, 18% δηλαδή επί 1.080, λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα, να φύγει ένα μηδενικό πάνω, ένα μηδενικό κάτω, οπότε ουσιαστικά έχουμε πια πράξη 18 επί 108. 18 επί 108 μας κάνει 1.944, αν αυτό το διαιρέσει με το 10, υποδιαστολή από εδώ θα πάει μια θέση αριστερά και θα γίνει 194,4 ευρώ. Τόσα χρήματα ξοδεύει, λοιπόν, για σπουδές.
Παιδιά, με την ίδια λογική μπορούμε να δούμε εδώ τι έχουμε δει. Μπορούμε να δούμε πόσα εξοδεύει για αυτοκίνητο, έτσι. Λοιπόν, κάτσε, παιδιά, να τα σβήσουμε λίγο αυτά. Οπότε κρατάμε το 1080, γιατί αυτά είναι τα χρήματα που ξοδεύει η οικογένεια. Οπότε καθαρίζουμε λίγο αυτά εδώ, παιδιά, για να δούμε και πόσα χρήματα ξοδεύει και στις άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, μας έχει μείνει το αυτοκίνητο. Οπότε για να δούμε πόσα χρήματα ξοδεύει για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, η οικογένεια, παιδιά, για το αυτοκίνητο ξοδεύει, λέει, το 3%. Άρα θα κάνουμε 3%, εντάξει, επί 1080. Να το. Λοιπόν, παιδάκια, έχω γράψει και για αυτοκίνητο και για βιβλία και για διασκέδαση. Λογική είναι ίδια, έτσι. Εδώ μπορείς μόνο να απλοποιείς ένα μηδενικάκι πάνω και κάτω για να γίνει πιο εύκολο, έτσι. Πιο εύκολη πράξη. Ουσιαστικά διαιρούμε πάνω και κάτω με 10. Λοιπόν, 3 επί 108 μας κάνει πόσο? 3 επί 108 άμα κάνει την πράξη είναι 324. Αν το διαιρέσεις δια του 10, εντάξει, άρα θα πάρεις 32,4. Αυτά τα χρήματα ξοδεύει για αυτοκίνητο. Βιβλία, 7 επί 108. 7 επί 108 μας κάνει 756. Αν αυτό το διαιρέσεις δια του 10, μας κάνει 75,6. Και για διασκέδαση κάνουμε 10 επί 108, άρα μας κάνει πόσο? 1080. Άμα διαιρέσεις το 1080 δια του 10 που βλέπεις εδώ κάτω, θα σου κάνει ουσιαστικά 108,0. Δηλαδή ουσιαστικά θα σου κάνει 108. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, άρα τόσα χρήματα ξοδεύει για αυτοκίνητα, τόσα χρήματα ξοδεύει για βιβλία, τόσα χρήματα ξοδεύει για διασκέδαση, τόσα για ενίκιο, τόσα για διατροφή και τόσα για σπουδές. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα βιβλία που ξοδεύει η οικογένεια σε κάθε κατηγορία δαπανών και πράγματι, αν θέλετε να κάνετε μια επαλήθευση, θα δείτε ότι αν προσθέσετε όλα αυτά εδώ τα χρηματικά ποσά, όλα αυτά τα χρηματικά ποσά, παιδιά, θα σας κάνει το 1080 ευρώ. Εντάξει. Τώρα, αν προσθέσεις και αυτά που βρήκαμε πριν ότι αποταμιεύει, αποταμιεύει βρήκαμε 120, έτσι. Οπότε, γενικά, παιδιά, αν τα προσθέσετε όλα αυτά εδώ, όλα, 32,4, 75,6, 108, 324, 345,6, 194,4 και αυτά που αποταμιεύει τα 120 ευρώ, θα προκύψουν συνολικά τα 1200 ευρώ που έχει δώσει η άσκηση. Να απαντήσουμε, παιδιά, και στο Β. Τι ποσοστό των μηνιαίων εσόδων αποτελεί κάθε μία κατηγορία δαπανών? Ωραία. Τι ποσοστό, λέει, των μηνιαίων εσόδων αποτελεί κάθε μία κατηγορία δαπανών? Ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Ακούστε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε, όπως είπαμε, πόσα χρήματα ξοδεύει η οικογένεια δαπανή σε κάθε μία κατηγορία. Είναι αυτό δηλαδή που κάνουμε στο ερώτημα α. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, παιδάκια, ακούστε, εδώ έχουμε καταγράψει ό,τι βρήκαμε από το προηγούμενο ερώτημα. Δηλαδή πόσα χρήματα ξοδεύει για ενίκιο, διατροφή, σπουδές, αυτοκίνητο, βιβλία και διασκέδαση. Λοιπόν, για να δούμε, λέει, το ποσοστό των μηνιαίων εσόδων. Των εσόδων, παιδιά, που είναι 1200, έτσι. Το ποσοστό, παιδιά, τι είναι, ένα κλάσμα? Το κλάσμα δεν έχει εδώ κάτω το όλο στον παρανομαστή και στον αριθμητή τι μέρος από αυτό το όλο παίρνουμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα για να βρούμε το ποσοστό τι κάνουμε. Λοιπόν, για το ενίκιο. Τα μηνιαία έσοδα είναι 1200, άρα το κλάσμα δεν είναι 1200 που θα μπει στον παρανομαστή που είναι όλο το ποσό και στον αριθμητή μπαίνουν τα 424, δηλαδή το μέρος. Από αυτά τα 1200, παιδιά, το μέρος που ξοδεύουμε για ενίκιο είναι 324. Άρα το κλάσμα είναι 324 προς 1200. Και εδώ διατροφή. Το κλάσμα είναι 345,6 που είναι το μέρος των χρημάτων που δαπανούνται σε διατροφή προς όλα τα μηνιαία έσοδα που είναι 1200. Το ίδιο για σπουδές. Ε? Το ίδιο για αυτοκίνητο. Εντάξει. Το ίδιο για βιβλία. Εντάξει. Το ίδιο για βιβλία. Παιδάκια, το ποσοστό είναι ισοδύναμα ένα κλάσμα. Κλάσμα με παρανομαστή όμως το 100, έτσι, παιδιά. Εντάξει, γι' αυτό και λέμε τι 100. Δηλαδή το κλασματάκι μας πρέπει να είναι ένα ισοδύναμο με αυτό που έχουμε γράψει, αλλά να έχει για
παρανομαστή το 100. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε το από αυτό το κλάσμα πώς θα βρούμε το κόστο. Άμα διαιρέσει αυτά τα δύο, η διαιρέση, παιδιά, 324, έτσι, διαιρέσει αυτά τα δύο. Άμα τα διαιρέσει, θα σου κάνει 0,27. Δηλαδή, όπως λέγαμε στο δημοτικό, 27 εκατοστά. 27 εκατοστά, δηλαδή το ποσοστό δεν είναι 27%. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Μετά, αν διαιρέσει πάλι αυτό με αυτό, η διαιρέση θα σου δώσει. Λοιπόν, παιδιά, διαιρέσει, έτσι. Λοιπόν, 0,27 δηλαδή 27 εκατοστά, αλλά 27%. Ομοίως, παιδιά, το άλλο. 0,288. Αυτό, παιδιά, είναι η διαίρεση 28,8%. Άμα κάνετε αυτή τη διαίρεση, η υποδιαστολή θα πάει δύο θεσούλες αριστερά, δηλαδή εδώ, και θα είναι 0,288. Λοιπόν, 28,8% δηλαδή, 28,8%. Το άλλο, 0,162. Άμα τα διαίρεση είναι 16,2%, αυτό είναι το 0,162, δηλαδή 16,2%. Το άλλο κάνει 0,027, δηλαδή 2,7 εκατοστά, άρα 2,7%. Η άλλη διαίρεση, άμα διαιρέσει το πάνω δια το κάτω, θα σου δώσει 0,063, δηλαδή 6,3 εκατοστά, δηλαδή 6,3%. Και το άλλο, άμα διαιρέσει το πάνω και το κάτω, θα σου δώσει 0,09, 9 εκατοστά, 9%. Λοιπόν, άρα τόσο τοις100 των 1.200 ευρώ των μηνιαίων εσόδων ξοδεύει για ενίκιο, τόσο για διατροφή, τόσο για σπουδές, τόσο για αυτοκίνητο, τόσο τοις100 για βιβλία, τόσο τοις100 για διασκέδαση. Απολαυστικό λοιπόν πρόβλημα, παιδιά, όπου μας φέρνει και πάλι στη σκέψη ότι το ποσοστό είναι ένα ισοδύναμο κλάσμα με παρανομαστή το 100. Γι' αυτό και λέμε, παιδάκια, τι σε 100. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για να κλείσουμε γλυκά και όμορφα την απολαυστική μας συζήτηση πάνω στην παράγραφο, παιδιά, 5.1, πάνω στα ποσοστά. Την παράγραφο 5.1, ποσοστά, από το σχολικό βιβλίο. Λοιπόν, μια απολαυστική παράγραφο, παιδιά, όπου στο εξώφυλλο του κεφαλαίου 5, για να δούμε, στο εξώφυλλο του κεφαλαίου 5, παιδιά, βλέπουμε, παρατηρούμε, απεικονίζεται ο μαθηματικός Απολλώνιος ο Παιδίος που έζησε από το 265 π.Χ. έως το 170 π.Χ. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδάκια. Και εσείς και η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινη σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.